κεντρική πλατεία του χωριού Σπαρτιά. Το καθιερωμένο πανηγύρι που γίνεται κάθε Αύγουστο από τον Σύλλογο Σπαρτινιωτών, Απανταχού Σπαρτινιωτών, ο Έλατος. Ήδη έχουν αρχίσει να προσέρχονται οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού για να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα όπως γίνεται κάθε χρόνο. Στο βάθος βλέπετε στη σταριά παραμένει ενεργή με διάφορα ψητά. Εδώ μετακινήσεις συνεχώς μετακινούνται όσο υπάρχουν καρέκλες ακόμα ελεύθερες. Μας έχουν Και Λάμπρο, τι κάνουμε, πώς βλέπεις εδώ το χώρο, πώς έχει διαμορφωθεί. Εδώ βλέπουμε από κοντά τις προετοιμασίες της Σύλλας. Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ βλέπετε πώς ετοιμάζουν τα κρεατικά εδώ για το φετινό πανηγύρι. Αρνάκι γάλακτος, έτοιμο να στηθεί στην φωτιά μέσα εκεί που έχουμε ανάψει στα κάρβουνα. Ήδη έχουμε ψήσει. Πόσα, πόσα έχουμε ψήσει εδώ, Θεία Γιώργο? Αυτά είναι τα δύο, ε. Ναι, και άλλα 7. Και άλλα μέσα από εκεί. Και άλλα 5-6 από εκεί, 7. Θα πάμε καλά δηλαδή. Ήδη εδώ έχουν κόψει οι ψήστες μας εδώ. Εκλεκτά κρέατα. Ντόπια. Πάρα πολύ καλά. Βέβαια, άκουγα εγώ τα τύμπανα από κάτω και κατάλαβα. Στοιχεί πάρα πολύ ωραία το χώρος εδώ. Ενώ οι οργανοπαίκτες σιγά σιγά ετοιμάζουν τα όργανά τους. Ενώ εδώ από αυτή την πλευρά της πλατείας, του κέντρου του χωριού, έχουμε ετοιμάσει μια εκλεκτή ψησταριά, πολύ μεγάλη. Βλέπουμε εδώ τα ζουβλάκια σε σειρά να ψήνονται ωραία. Ενώ έχετε ένα αυτοκίνητο τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το σουβλάκι, καλό, καλοψημένο? Special. Εκεί εγώ είμαι στο εμπόδιο. Ναι, ναι, ναι. Το προωθείτε, μπράβο. Καλά πάει η δουλειά. Στους χωριανούς εδώ. Πάλι πολύ καλά, έτσι. Μες στην κρίση, εντάξει. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Ήδη έχουν ψηθεί εδώ κάποια σουβλάκια εδώ χοιρινά. Νομίζω ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ καλό κρεατικό, έτσι δεν είναι, κύριε Ποδηδεύχη? Ναι, έχουμε μεγάλο σοφλάκι. Ναι. Είναι αρκετά μεγάλο. Βλέπετε εδώ η τσίχνα. Τα αρνιά και τα κατσίκια που έχουμε εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την τσισταριά. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Να... Βλέπετε, τσικνίζει και όλα εδώ. Είναι λαϊκές τιμές για να μπορεί να φάει ελεύθερα. Σωστό, ο κόσμος, ναι. Έτσι. Οικονομικά, φαντάζομαι. Για οικονομικά, για να μπορεί και αυτοί που δεν έχουν πολλά λεφτά να φάνε και να πούνε και στο πλέον. Γενικά πιστεύω ότι ψητό και χορό θα είναι φέτος πάρα πολύ καλά οργανωμένα όλα. Και ο Δήμητρης εδώ, βλέπετε. Αλατίζει εδώ, ρίχνει ρίγανη μπόλικη πάνω στα ψητά. Η προετοιμασία γενικά όλοι είναι εξαιρετικά, η οργάνωση πάρα πολύ καλή. Το μαγαζί το είσαι ακόμα, ε. Το δάχτυ είναι ο Δήμος, έτσι. Ήταν άλλες εποχές,
Εδώ βλέπουμε το Λάμπρο να παίρνει το αλυσοπρίωνο. Δεν ξέρουμε τι πάει να κάνει εκεί. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάτι. Ποιος ξέρει τώρα γιατί. Ο κόσμος σιγά σιγά εδώ του χωριού αρχίζει σιγά σιγά να εισέρχεται στο χώρο. Χρήστο! Καλώς το τι θα πάρεις από μου, πέρα καλαμάκι και μετά λίγο κρεατάκι που θα έχει. Εδώ λέει καλαμάκι, κρεατάκι, παϊδάκι και τέτοιο καλαμάκι. Μετά. Καλαμάκι και τέτοιο. Να μην πάνε κρεατάκι πρώτα. Ναι, άσε να πει κρεατάκι. Το κρεατάκι. Είναι ονός καλαμάκι. Καλά, πάμε το κρέατάκι. Σπιτιδούλα. Το μαλλί όμως. Πόσα καλαμάκια. Είμαστε κοντά. Α, χρυσκέλα. Βρες το μαλλί. Για να δω. Για να δω. Εδώ, πάστε εδώ. Την προσέχεις. Βασίλη, είδες που είναι ζώση. Εδώ λες εσύ τώρα, αυτή την ώρα. Εδώ κάνει κρύο. Εγώ κρυώνω τώρα. Κρυώνει. Και φόρεσες αυτό. Πάγαμε και περιμέναμε να αρχίσουμε τα όργανα. Όπως βάλανε τα τραπέζια, τι να σας ακούω. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ είπα να τα βάζανε. Το καλύτερο. Ναι. Αλλά και έτσι. Τι τρώμε εκεί. Ψωμί. Πάγαμε καθόλου κρεατάκι. Ωραίο. Καλαμάκι. Καλαμάκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όπου να θα αρχίσουν και τα όργανα, θα χορέψουμε, θα παίξουμε. Τώρα και οι οργανωτές εδώ της ορχήστρας ετοιμάζουν σιγά σιγά τα όργανα τους. Thank you.
γίνονται τα πουλιά γίνουν τα γέρμα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου στριβά στέλια που κοιτούν από ψηλά ψάχνουν μαζί με τα παιδιά και σου γνωρίζουν την αρδιά γείτονα γίνουν η μικρή σπόρδα άστερα κύμουν ξενύχτησα κι εγώ αδερφακή μου ο φεγγαριώτα γείτονα γίνουν αχ όσο σ' αγαπώ. Κάπου μέσα μου τον ήλιο